Με τιμητική διάκριση και δύο συμβολικά βιβλία βράβευσε ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Πιερίας, το 10χρονο Αστέριο Ρέινικ, που κατάφερε μέσω της ζωγραφιάς που σχεδίασε για την άποψη που έχει για την Ελλάδα, να κερδίσει τις εντυπώσεις και να ανακηρυχθεί ο νικητής του διαγωνισμού Doodle for Google. Ιδιαίτερη τιμή που δέχομαι εδώ το βραβευθέντα μαθητή μας της τετάρτης τάξης δημοτικού, του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Λιτοχώρου. Όπως γνωρίζετε όλοι, πήρε την τιμητική διάκριση μεταξύ 8.000 και πλέον μαθητών από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Θεώρησα ως χρέος τιμής να τιμήσουμε έστω με αυτά που έχουμε, με δύο παπύρους, τη σχολική μονάδα και τον ίδιο τον Αστέρι, δύο τιμητικές διακρίσεις, καθώς επίσης και δύο βιβλία συμβολικά, τα οποία δόθηκαν στο μαθητή του σχολείου. Εύχομαι πραγματικά και στο βραβευθέντα και στο σχολείο του πάντα τέτοιες επιτυχίες και υπόσχομαι ότι θα είμαι κοντά, όπως σε όλα τα σχολεία, κοντά στους μαθητές που θα συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ο μικρός Αστέριος περιέγραψε τη χαρά που ένιωσε όταν του ανακοινώθηκε πως κέρδισε στο διαγωνισμό, όπως επίσης και τη στιγμή που επέστρεψε νικητής στο σχολείο του. Αισθάνθηκα πάρα πολύ χαρούμενος, περήφανος και βγήκα πρώτος και μου θα πάρει το σχολείο μου 30 καινούργιους υπολογιστές. Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος. Όταν πήγα στο σχολείο μου όλοι με υποδέχτηκαν ψερμά, με ευχαριστούσα, οι συμμαθητές μου έδωσαν και ένα πικέτο, με λουλούδια. Η μητέρα του Αστέριου υπογράμμισε πως υπήρχαν εξαιρετικά έργα στο διαγωνισμό και είναι περήφανη για την ανάδειξη του γιού της. Θέλω να συγχαρώ και όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στο διαγωνισμό, γιατί όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η συμμετοχή είναι πολύ βασική, από εκεί ξεκινάνε όλα και από ό,τι είδαμε είχε πάρα πολύ καλές συμμετοχές, πάρα πολύ αξιόλογα έργα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που βγήκε ο Αστέριος. Η δασκάλα και ο διευθυντής του παιδιού τόνισαν πως η ικανοποίηση της δουλειάς τους είναι να βλέπουν τους μαθητές τους να προοδεύουν. Η χαρά του εκπαιδευτικού αυτή είναι να βλέπει τους μαθητές όχι μόνο να αγωνίζονται, να προκόβουν κιόλας και στα μαθητικά τους χρόνια και αργότερα. Όταν ακούμε για επιτυχίες τους, πάντα χαιρόμαστε. Και θα χαρώ για τον Αστέριο να πετυχαίνει πάντα στη ζωή του. Θεωρώ σημαντικό το ότι η Ελλάδα για 24 ώρες ήταν το έργο του Αστέρι στον ιστότοπο της Google. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, τιμάει όχι μόνο το σχολείο, αλλά και την Ελλάδα ολόκληρη, θα έλεγα.